Σε κομβικό σημείο εισέρχεται η υπόθεση του διωκόμενου εκπαιδευτικού Χότση Κανιχάτα από την ιδιοκτησία του ιδιωτικού μειονοτικού σχολείου Ξάνθης, το οποίο η σύμβαση καταγγέλθηκε τον Οκτώβριο του 2016 για τα πολιτικά και θρησκευτικά του πιστεύω. Το πρωί της Τρίτης εξετάστηκε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Ξάνθης το ζήτημα της επί 8 μηνών μη καταβολής των νόμιμων αποδοχών του, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία κρίνει άκυρη την απολύσή του. Ωστόσο, η διεύθυνση του σχολείου αρνήθηκε κάθε συζήτηση για το θέμα αυτό, απαντώντας μάλιστα με υποβολή μήνυσης κατά του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και του προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης και ενώ στην Ξάνθη είχε προγραμματιστεί η διμερή συνάντηση συνδικαλιστών και του σχολείου στο ΣΕΠΕ για την εξέβρεση συμβιβαστικής λύσης, καθώς νωρίτερα η ιδιοκτησία του σχολείου εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση. Σήμερα λαμβάνει χώρα τη στιγμή που μιλούμε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας της Ξάνθης μια συμφιλιωτική διαδικασία μεταξύ των δύο μερών, του σχολείου που επιθυμεί την απόλυση του συναδέρφου και ημών, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Πράγμα όμως που δεν κατέστη δυνατόν, καθώς εκ προημίου το σχολείο είχε έρθει προετοιμασμένο για να μην συζητήσει. Αρνήθηκε κάθε δυνατότητα που του προσφέραμε συνεννόησης. Θεωρεί τον συνάδελφο, ενώ δεν έχει απολυθεί, απολυμμένο και βέβαια δεν του έχει καταβάλει τις αποδοχές του από τον Οκτώβριο του 2016. Ο συνάδελφος, να σας ενημερώσω, έχει επιστρέψει στο σχολείο με δικαστική απόφαση, έχει δικαιωθεί από το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έκρινε την καταγγελία σύμβασής του άκυρη και επέστρεψε στο σχολείο, μάλιστα κλήθηκε και εγγράφως να καταθέσει βαθμολογία για τους μαθητές του στο δεύτερο τετράμινο, την οποία και έκανε. Το σχολείο λοιπόν από τη μία θεωρεί τον συνάδελφο εργαζόμενο και από την άλλη δεν τον αμείβει. Γι' αυτό και εμείς θα προσφύγαμε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης αλλά και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να τελειώσει πια αυτή η απαράδεκτη απόπειρα εξόντωσης και οικονομικής εξόντωσης του συναδέλφου. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες πιθανόν η διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου του σχολείου, γιατί αυτή η παράβαση των ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού Χότση Κανιχάτ πρέπει να σταματήσει εδώ πέρα. Ο μη και κοινική ενέργεια εκφοβισμού και τρομοκράτηση των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας εκ μέρους της ιδιοκτησίας του ιδιωτικού μειονοτικού σχολείου Ξάνθης χαρακτηρίζει την υποβολή μήνυσης κατά των κυρίων Παντή και Παπαθανασίου ή ΟΕΛΕΑ επειδή ζητούν το αυτονόητο. Τον πειθαρχικό έλεγχο του σχολείου, καθώς επιμένει στην παράνομη εκδίωξη του εκπαιδευτικού Χότση Κανιχάτ, παρά το γεγονός ότι η απόλυση του κρίθηκε άκυρη από αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας. Η πράξη αυτή του σχολείου, συνεχίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, ξεπερνά τα όρια μιας απλής νομικής διαμάχης ανάμεσα σε έναν φορέα και την επίσημη πολιτεία. Λαμβάνει χαρακτηριστικά ακραία σύγκρουσης με ένα ιδιωτικό σχολείο να δοκιμάζει τις αντοχές του κράτους, όχι μόνο μη συμμορφούμενο με επίσημη απόφασή του, αλλά επιπλέον διώκοντας νομικά τους εκπροσώπους της πολιτείας που επιχειρούν να εφαρμόσουν την νομιμότητα. Η τακτική του σχολείου ενέχει ως μη παρέμβασης από παραθεσμικούς πολιτικο-επιχειρηματικούς κύκλους που επιδιώκουν την επαναφορά καθεστώτος ασυδοσίας στην ιδιωτική εκπαίδευση και δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και μια τέτοια εξαιρετικά ευαίσθητη απόφαση για να επιτύχουν το στόχο τους. Η ΟΗΕΛΕ μάλιστα απέστειλε την τρίτη επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να τηρηθούν αυστηρά οι αποφάσεις της πολιτείας και να δοθεί ένα σκληρό μάθημα σε όσους αμφισβητούν νόμους και θεσμούς, παραβιάζοντας ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωμένα από διεθνείς συνθήκες. Η οριστική δικαίωση του Νιχάτ θα είναι η δικαίωση για ολόκληρο τον κλάδο, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία.